Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε. Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά κι ήρθαμε να πιούμε στη μηγιά μας, ρε παιδιά. Κόμπρα στο γερό, σαν θρία θερνιά, κάποιον ταπεινό θα τραγουδάμε βασιλιά κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά στη μηγιά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Είναι η αγάπη ένα σταθμός, κάθε φιλή κι ένας καημός, κι εκεί που είναι όμορφη βραδιά γεμίζει δάκρυα η καρδιά. Φωνάτε όσοι αγαπάνε για τη χαρά μες στη ζωή την ακρίβη. Φωνάμε όσοι αγαπάνε για τη χαρά μες στη ζωή την ακρίβη. Μα που να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ, μα που να πάω που είσαι όλη μου η ζωή, μα που να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ, μα που να πάω που είσαι όλη μου η ζωή. Και χάνομαι στο πόνο. Σ' αγαπώ και καίγομαι και λιώνω. Εσένα θέλω μόνο. Σ' αγαπώ και χάνομαι στο πόνο. Σ' αγαπώ και καίγομαι εσένα θέλω μόνο. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού. Πολύ περισσότερο στους Έλληνες της Αμερικής, θα σας πω σε λίγο γιατί. Λοιπόν, ξέρετε, είναι γνωστό βέβαια ότι σε όποιο στίβο και αν αγωνίζεται κανείς, πολύ περισσότερο αν ασχολείται με την τέχνη, τα πρώτα μεγάλα παράσημα που θες να πάρεις και που μετράνε για σένα και που δείχνει ότι καλά πας, είναι από το χώρο σου, από τους συναδέλφους σου. Ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής, αλλά
Το σημαντικό είναι ότι το παραδέχεται, τον παραδέχονται από το χώρο του. Οι συνάδελφοί του, οι άνθρωποι γύρω από το τραγούδι, από όποιο χώρο και να είναι, παραδέχονται ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη φωνή. Αυτά τα έχουν πει βέβαια και κολοσσοί του ελληνικού μας τραγουδιού. Δεν λέω μόνο για τους σύγχρονους συναδέλφους του. Και ο Στάθος ο Διονυσίου και ο Καζαντζίδης και ο Πάριος έχουν πει για τη φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη ότι είναι ακριβή και σπάνια. Ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής λοιπόν, ο οποίος δεν ξέρουμε πόσο το ξέρει και ούτε μας ενδιαφέρει πόσο το ξέρει, πόσο σπουδαίος είναι, ο οποίος ίσως να μην έχει τη θέση που αξίζει σε αυτή τη σπουδαία φωνή που έχει. Αυτό είναι δικό του θέμα ή μπορεί να μην έκανε κάτι καλά γύρω από τα γύρω-γύρω. Αλλά στην ουσία το χρυσάφι είναι ατόφιο και καθαρό. The final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full of terrible leaves and every highway. Much more than this, I did it my way. Να το ξέρεις πως για πάντα θα με δίπλα σου εγώ. Για σένα, για σένα όλη η ζωή μου, το φως μου, την αναπνοή. Τα μάτια μου τα πιο αν θες για σένα. I am sailing, I am sailing home again, cross the sea. I am sailing, stormy wind. To be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Skip us, Armira, to keep no corn. Σου πέρα απ' τους δελφούς γλυκό νερό. Στα δύο μου είπες πως θα κόπτει η ζωή σου. Και πριν προλάβω τρεις να σε αρνηθώ, σκούριασε το κλειδί που πάει. Στο πιωτό και με στη ζάλη κι όλο μέτρας στα δάχτυλά σου. Είσαι αμαρτίες μου έχω κάνει, φέραμα από εδώ, τα φέραμα από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, γενικά εσύ. Στο γενικά, γενικά. Αυτό που καμίσω η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις κι είναι κρίμα κι ένα σπάλεμα όλα να τα σβήσεις.
απ' τη χαρά. Μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια αθαρά και μια καρδιά μας μας αρέσει η ουσία, είπαμε να περάσουμε μια βραδιά με όλη μας τη χαρά να του την αφιερώσουμε, γιατί ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή, θεωρούμε ότι η καθαρή αξία, εμείς τουλάχιστον θέλουμε να την αναδεικνύουμε, άσχετα από το αμπαλάζ. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ όλους που μου κάνετε την τιμή αυτή, τα τόσο ωραία λόγια που άκουσα αυτή τη στιγμή. Έχω μεγαλώσει με τους περισσότερους εδώ και ιδιαίτερα με τους συναδέλφους μου. Καλλιτεχνικά έχουμε μεγαλώσει μαζί. Έχουμε περάσει και κάποιες καταστάσεις. Και θέλω να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Και θα ευχαριστήσω και την παραγωγή, γιατί εγώ δεν το πιστεύω ότι θα μου κάνατε αυτή την τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Θέμη, ξεκίνησε από πιτσιρικά που μπήκε στα βάσανα. Ναι. Στα βάσανα με την καλή έννοια, λέω. Ξεκίνησα από 14 χρονών στην Πλάκα, δίπλα σε ρεμπέτες. Το Σπύρο Καλφόπουλο, την Άννα Χρυσάφη, το Στέλιο το Κυρομίτη. Πήγαινα και σχολείο, βέβαια, την ημέρα. Η μαμά σας πήγαινε στην Πλάκα. Ναι. Στην Πλάκα. Ναι, γιατί ήταν πολύ καλοί άνθρωποι και με αγκαλιάσανε. Και τις πρώτες δύο μέρες έτρεμα τα παντελόνια μου, ξέρεις, είχα πολύ τρακ. Αλλά εντάξει, με βοηθήσανε, γιατί με βοήθησαν να σταθώ, να κρατηθώ, να το αγαπήσω. Γιατί θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Να είχα κάποιες εμπειρίες που δεν θα μου άρεσαν και να είχα σταματήσει. Και να σε είχαν αποτρέψει. Συνεργάστηκες, βεβαίως, μου έλεγε ο Άγγελος πριν, ότι ήσουν με το Στράτο του Διονυσίου. Μετά, όταν απέκτησα κι εγώ την πρώτη μου δισκογραφία και τη δεύτερη, ήμουν κοντά σε μεγάλους καλλιτέχνες και ήταν χαρά μου τόσο, ας πούμε, που τραγούδαγα δίπλα στο Στράτο και άκουγα, εγώ έβγαινα το καμαρίνι έξω και τον άκουγα πάντα. Πώς έβγαινε έτσι, τα αυτά που έλεγε, πώς τα έλεγε, ήταν τρέλα για μένα. Ο χώρος, λοιπόν, λέει, οι φίλοι που σε ξέρουν και εμείς που σε γνωρίζουμε λιγότερο, αλλά αυτά τα πράγματα φαίνονται, κάνουν, φωνάζουν, ότι παραείσαι σεμνός. Καλά κάνεις, μαγιά σου. Ο καθένας όπως είναι και όπως του βγαίνει. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Αυτός μας είμαστε. Αφού έτσι νιώθεις άνετα. Γιατί άμα πάει να κάνεις και κάτι άλλο, δεν θα βγει και καλό. Άμα δεν το έχεις. Το καλό είναι, ξέρεις τι, εγώ πιστεύω, τι να πω τώρα, καλό είναι να λένε για σένα κάτι καλό. Mm. Τώρα να προσπαθείς εσύ να κάνεις κάτι, να υπερβείς από αυτό που μπορείς και που... Πας πιστεύεις, νομίζω ότι εσύ είναι άσκοπο. Εσύ λέω, εγώ τραγουδάω, παιδιά, αυτό είναι. Με τον τρόπο σου, με τον τρόπο σου. In your way, που λέμε. My way, λοιπόν. My way. Α, το My way. Έλα να το αφιερώσουμε. Είναι ο Μπάμπης ο Βελισάριος εδώ. Ο Μπάμπης ο Βελισάριος, θα τον ξέρετε πολύ βεβαίως και από την εκπομπή και από αλλού, είναι ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής. Από τελείως άλλο χώρο, λοιπόν. Από τελείως άλλο χώρο. Μπάμπης, στη λυρική, ένας λυρικός καλλιτέχνης, πολύ σπουδαίος κτλ. Ωστόσο, όταν σε άκουγε προηγουμένως στις πρόβες, μου λέει πόσο μεγάλος τραγουδιστής. Εγώ να δεις όταν τον άκουγα. Ναι. Θες να του κάνεις στην αρχή να μας πει το My Way, το οποίο θα σου αφιερώσουμε. Για πάμε, πάμε. Θα προσπαθήσω, έτσι. Ναι. I'll say it clear.
I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full of terrible needs and every highway. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exception. I planned each other course, each their footstep along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, where I'd be more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I had my fill myself of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no. If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and of the world of one who deals the rebel souls, I took them close. Μη φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής. Μια τέτοια αγάπη δεν την έζησε κανείς. Ό,τι και να γίνει, όπου να με κι όπου να σε, η αγάπη μας θα μείνει. Μη σε νοιάζει, φοβάσαι, να το ξέρεις πως για πάντα θα με δίπλα σου εγώ. Για σένα, για σένα όλη η ζωή μου, το φως μου, την αναπνοή μου, τα μάτια μου τα πιο, αν θες, για σένα. Για
για σένα όλα τα δέχω και για σένα ναι. Il mondo gira nello spaccio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato al momento, la notte segue sempre il giorno e di giorno sera όλη τη ζωή το φως μου την αναπνοή τα μάτια μου τα πιο ανθέτια σένα. Ωραία στιγμή, ε. Αυτά, είδατε τι ωραία που είναι αυτά τα φαινομενικά ατέριαστα, ας πούμε, ε. Άμα δεν είναι καθένας κλεισμένος στο μικρό κόσμο του και ψάχνει παρέξω, μπορεί να γίνονται μικρά θαύματα, έτσι. Από φαινομενικά ατέριαστα στις καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε από με τις καλησπέρες μας. Πέτρος Κασιώτης, καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε? Μια χαρά. Μόλις ρώτησα αν αυτά τα δύο τραγούδια που ακούσαμε και για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη, αν έχουν βγει σε δίσκο. Και μου είπε όχι. Οπότε τώρα πρέπει να γράψουμε την εκπομπή. Ναι. Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ. Είναι πάλι μια εθνική Ελλάδας. Ναι. Έχει μαζευτεί. Θέλω να πω για το τιμόμενο πρόσωπο ότι εγώ νομίζω ότι όλα καλά τα έκανε στη ζωή του. Μπορεί η συστολή του να είναι παραπάνω και από το κανονικό. Αλλά αυτό νομίζω ότι αρέσει σε όλους. Όταν είπα σε κάποιο φίλο γεμάτος χαρά ότι θα έρθω εδώ, μου είπε για ποιο πράγμα και του λέω έχω ένα αφιέρωμα στο Θέμη Αδαμαντίδη. Και σας λέω στο λόγο της τιμής μου ότι μου απάντησε. Ο συνεχιστής των μεγάλων. Αυτό θα πεις. Και αυτό θέλω να πω. Και επειδή έτρεμε 14 χρόνων τα πόδια του, που διάβασα στο αυτοβιογραφικό του κομμάτι, ότι τρέμαν τα πόδια του, όταν έλεγε το πρώτο τραγούδι, θέλω να του πω ότι περίπου ίσως λίγο μετά, λίγο μετά μάλλον, τρέμανε τα δικά μου χέρια, γιατί άλλου τρέμουν τα πόδια, άλλου τα χέρια, και γιατί τα χέρια τα δικά μου? Γιατί έγραφα το πρώτο μου ρεπορτάζ. Στα πρώτα ρεπορτάζ τρέμανε. Και μπορεί να τρέμουν και ακόμα, έτσι, λιγάκι. Γιατί αυτό ή και η φωνή μου όταν μεταδίδω ένα ρεπορτάζ. Πάντα ρωτάω τι γίνεται. Όλα καλά λοιπόν. Εμείς τον βλέπουμε σαν συνεχιστή των μεγάλων, πραγματικά με αυτούς που δούλεψε. Είχε μεγάλους δάσκαλους και φαίνεται ότι τελικά εκείνοι οι δάσκαλοι της δεκαετίας 70-80 ίσως να είναι το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν τώρα. Κάποιους όμως έχεις ανάμεσά σου. Αυτά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κυρία Χρήσα Κιουμουρτζή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά, χαίρομαι που είμαι εδώ. Χριστός Ανέστη, για 40 ημέρες, έτσι. Πολλά. Ισχύει, έτσι. Λοιπόν, χαίρομαι και θέλω να πω ότι ο Θέμης, ως τραγουδιστής του έρωτα και της αγάπης, επειδή πριν κάνατε κάποιο σχόλιο για το ότι δεν είναι μπροστά στην επικαιρότητα και δυνατά, είναι δυνατά στις ψυχές μας καταρχήν. Και δεν θα μπορούσε ο τραγουδιστής του έρωτα και της αγάπης να είναι στο Star System.
διότι η αγάπη και ο έρωτας δεν μπαίνουν σε σύστημα. Πολλοί τον εμπορεύουν. Δεν μπαίνουν σε σύστημα, γι' αυτό και είναι ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. Αυτός που ξέρουμε και αγαπάμε και ερωτευόμαστε με τα τραγούδια του. Και ήθελα να πω ότι ακόμα και όταν δεν είμαι ερωτευμένη, ακούγοντας τα τραγούδια του, νιώθω βαθύτατα την ανάγκη να ερωτευτώ. Μάλιστα. Ρίξε ένα τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Μπάμπης Βελισσάριος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μπαμπίνο μου. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Δεν σας κρύβω ότι τον γνωρίζω το Θέμη Αδαμαντίδη βεβαίως από τη δεκαετία του 80, αλλά τις τελευταίες δύο μέρες έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω. Ήθελα να ακούσω έτσι το ρεπερτόριό του, ήθελα να ακούσω το Il Mondo, πώς το έχει τραγουδίσει στα ελληνικά. Και ήταν σοκαριστικό αυτό που άκουσα, αυτό που είδα. Δηλαδή τον μελέτησα και είδα ότι μιλάμε για πολύ μεγάλο τραγουδιστή. Δεν ξέρω αν είμαι άξιος εγώ να το πω αυτό. Πιστεύω ότι το λένε όλοι και όχι μόνο όσοι βρίσκονται εδώ απόψε. Μια τεράστια φωνή, το επίθετό του νομίζω περιγράφει ακριβώς το μέγεθος της φωνής του. Αδαμάντινος, Αδαμαντίδης. Αδάμας. Αδάμας, μάλιστα. Και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Είναι διπλή η χαρά μου απόψε, γιατί βρίσκομαι στο ίδιο πάνελ με τον Θανάση Πολυκανδριώτη, τον δάσκαλό μου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από 20 χρόνια με πήρε στην παρέα του, στο οδείο του. Και είχα την τιμή να είμαι ένας από τους πρώτους επόμενους και χαίρομαι που είμαστε εδώ απόψε. Α, ήταν από τους επόμενους. Θα τα πω μετά. Μάλιστα, ήσουν από τους πρώτους επόμενους. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ο Χρήστος Μενιδιάτης. Χρήστο, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Κι εγώ χαίρομαι πραγματικά. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι, ένα σημάδι από τη ζωή σου δεν μου δίνει. Πού βρίσκεσαι. Πού βρίσκεσαι, όσο σκοπεύεις μακριά μου πια να μείνεις. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι. Αυτή τη βραδιά αποφασίσατε να τιμήσετε, να τιμήσουμε έναν πολύ πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον Θέμη Αδαμαντίδη, τον οποίο εγώ προσωπικά τον γνωρίζω από πολύ μικρός, σε ηλικία περίπου 8-9 ετών, όταν συνεργαζόταν, νομίζω, το 82-83 με τον πατέρα μου, στη Φαντασία. Πολύ, πολύ μικρό παιδάκι εγώ. Σέφερνε η μητέρα σου, θυμάμαι. Ντυμένος πάντα καλά, στην πένα. Έτσι. Με το κουστούμάκι, ναι. Το γούστο του πατέρα σου. Μπαμπά, βέβαια. Ναι, το είχα. Πραγματικά, ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι ο άνθρωπος της καρδιάς μας. Και για τους συναδέλφους, για τους τραγουδιστές και για όλο τον κόσμο. Γιατί με τη σεμνότητά του, με τη σοβαρότητά του, δείχνει πράγματα. Το μέγεθος της φωνής του είναι ανεπανάληπτο. Και εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ μόνο κορυφαίο λαϊκό, όπως συνηθίζει να λέγεται, αλλά είναι κορυφαίος ερωτικός, κορυφαίος pop και μοντέρνος τραγουδιστής. Μπορεί να καλύψει όλα τα είδη με πολύ μεγάλη άνεση. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Φώτη Μεταξόπουλε. Τι γίνεται, δάσκαλε? Τι κάνουμε, καλά? Καλά, 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 καλά. Μιλά τα πόδια σου και το κορμί σου. Λίγο και φόρεψε με την ψυχή σου. Πού να τα όλα σου. Τα ξεχασέ. Ας αγαπάς, ας αγαπάς. Κάτω για σε. Εγώ θα πω κάτι στον Αδαμαντίδη, το οποίο δεν το ξέρεις. Όταν γεννήθηκε, δεν έκλαψε μόλις βγήκε, τραγούδησε. Και η μαμή είπε, τι αδαμάντια φωνή είναι αυτή. Και βγήκε και του μείνε το όνομα, κατάλαβα. Αυτά. Πολύ ωραία, μάλιστα. Γι' αυτό προηγουμένως είπα ότι κυρίως καλησπέρα στην Αμερική, γιατί είναι μαζί μας ο πρόεδρος. Έτσι το συνηθίζουμε να το φωνάζουμε, ο κύριος Κρις Πύρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης. Πρώην γερουσιαστής, πρώην πρόεδρος της Βουλής του New Hampshire και πολλά άλλα. Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστούμε. Τιμή μας που είσαι εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τι μας κάνεις, κύριε Πρόεδρε? Κοίταξε, για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά που είμαι εδώ. Πρώτον, γιατί αισθάνομαι εσένα φίλο μου. Γνωριστήκαμε εδώ και μερικά χρόνια. Και σε συγχαίρω για την εκπομπή, γιατί δίνεις αυτό το οποίο χρειάζεται ο Έλληνας. Την αναψυχή, το καλλιτέχνη, την υπόδειξη του χορού. Αυτό το οποίο μας έκανε να είμαστε οι παγκόσμιοι ιεροκήρυκες του πολιτισμού εδώ και 3.000 χρόνια. Ο Θέμης, έχω χορέψει μαζί του, τον έχω δει, τον έχω απολαύσει, αλλά τώρα γνωριστήκαμε
προσωπικά και όταν διηγήθηκε την ιστορία του ενός 14 χρονών παιδιού, εγώ ήμουν 13,5 όταν με βάλανε στο πλοίο στον Πειραιά, πήγα χθες στον Πειραιά και έκλαψα γιατί εκεί με βάλανε στο πλοίο μόνο μου 13 χρονών, 13,5 που ήμουνα και πήγα στην Αμερική. Λέει, τρέμανε τα πόδια του όταν πήγε στην πλάκα. Φαντάσου όταν έκανα μια εκπομπή και με ρωτήσανε αν φοβήθηκα. Λέω, για να καταλάβεις το φόβο πρέπει να τον ξέρεις. Τι ήξερα εγώ όταν με βάλαμε στο πλοίο, ότι υπήρχε θάλασσα. Εγώ στο χωριό που έφυγα μια γούρνα είχαμε και αυτή είχε λάσπη. Λοιπόν, οπότε τον καταλαβαίνω απόλυτα και το κατάλαβα όταν αρχίσαμε να συζητάμε και να πίνουμε ένα καφέ στο Κολωνάκι μαζί, το πώς αισθάνθηκε που μπήκε μέσα σε ένα χώρο ο οποίος σε κοιτάζει πάντα κάποιος και εσύ φοβάσαι. Εγώ πήγα στην Αμερική, μπήκα στα εργοστάσια και μετά στην πολιτική της Αμερικής και ανέβηκα γιατί είχαμε πάντα ένα θέατρο, το θέατρο του πολίτη, το θέατρο του ανθρώπου που σε κοιτάζει. Είναι μεγάλο πράγμα να βρεις τους καλλιτέχνες. Πήγα τον Κώστα τον Χαντζή στο Λευκό Οίκο, επειδή εγώ ήταν ήμουν σύμβουλος του Προέδρου Κάρτα και τον εξήγησα τον Πρόεδρο τι είδους άνθρωπος είναι ο Κώστας ο Χαντζής, ο καλλιτέχνης, ο Έλληνας, με το Στράτο Διονυσίου, με τον Μπέμπι του Στεργίου όταν ήμουν 18 χρονών, τους μεγάλους καλλιτέχνες στην Αμερική που ήταν, ο Στέλιος Κασατζίδης, αυτοί μας κρατήσανε. Έλεγα του Χρήστου, ο πατέρας του, ο Στράτος Διονυσίου, ο Στέλιος Κασατζίδης και μετά, παιδιά σαν το Θέμη, μας κρατήσανε Έλληνες. Πηγαίναμε μικρά παιδιά και τελειώνω 40 χιλιόμετρα να ακούσουμε μια εκπομπή, να ακούσουμε το Κασατζίδη, να πει στις φάμπρικες της Γερμανίας. Γιατί όταν εγώ πήγα στην Αμερική, με πήρε ξάδερφός μου από το λεωφορείο και ο πατέρας μου που ήταν εκεί και η μάνα μου και ο αδερφός μου εργαζόταν στις φάμπρικες. Φαντάσου τι αισθάνθηκα εγώ όταν άκουσα τον Κασατζίδη να τραγουδάει στις φάμπρικες της Γερμανίας. Ήταν οι φάμπρικες της Αμερικής οι μεγαλύτερες που δεν είχε σκεφτεί ποτέ η Γερμανία. Που και οι τρεις γονείς μου περίμενα μέχρι τις 11.30 ώρα να βγουν από τις φάμπρικες. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι σαν το Θέμη εκφράζουν και εμείς τα αισθανόμεθα. Οι πολίτες, εμείς και ιδιαίτερα εμείς που είμαστε στην ξενιτιά. Αυτοί μας κρατήσαν Έλληνες, ο πολιτισμός μας και ο πολιτισμός από τα στήθια και από τη φωνή του Θέμη. Ευχαριστώ, Θέμη. Σοφία Τσίπα, καλησπέρα σας, Σοφουλιά. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσα σε αυτή την τόσο όμορφη συντροφιά σήμερα, σε αυτή την εκπομπή η οποία αποτελεί πλέον θεσμό και κρατά ζεστή και όμορφη συντροφιά τα Σαββατόβραδά μας. Και βέβαια είναι από τις ελάχιστες εκπομπές αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση που τιμά το καλό ελληνικό τραγούδι. Και είναι προς τιμή ίσως αυτό, Σπύρο. Όσον αφορά τον Θέμη Αδαμαντίδη, δεν έχω λόγια να πω. Νομίζω ότι η φωνή του τα λέει όλα. Είναι μία από τις εντελώς κορυφαίες φωνές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές, ερμηνευτές του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος ταξιδεύει με τη φωνή του, με τα τραγούδια του, τον πόνο και τη χαρά μας. Και νομίζω, επειδή τραγουδάει με τόση ψυχή, γι' αυτό βρίσκει έτσι και μας κάνει οι ψυχές μας τον νιώθουν και τον αισθάνονται. Και έχουμε, δεν μπορεί να μην εκπροσωπείται και ο αθλητισμός μας και Ολυμπιονίκες έχουμε υπόψη μαζί μας. Πλωτάρχα, πώς να σας πω, αρχιπλήρχε, τι. Υποπλήρχος. Κυρία Υποπλήρχος, καλησπέρα σας. Και είχατε καλέσει και την μπάντα του πολεμικού ναυτικού εδώ. Τι κάνετε, κύριε Υποπλήρχε? Είμαι καλά. Καλώς ήρθες. Είναι οι φορές που ξέρεις πλέον στον αγώνα. Είμαι καλά και το καλά αυτό το εννοείς. Μπράβο. Ναι. Και εύκολες ημέρες μας. Ναι. Ξέρεις, με πήραν τηλέφωνο, θα έρθω στην υγεία μας. Λέω, σε ποιον γίνεται η τιμή αυτή τη εκπομπή και λέω, εντάξει, δεν γίνεται να λείψω. Θα έρθω. Είναι τιμή μου, είναι τεράστια χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα ακούσω αυτές τις υπέροχες φωνές από κοντά. Τι να πω. Ένα μικρό διάλειμμα, ξαναρχόμαστε. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Αγγέλος Γιονυσίου, γεια σου φίλε. Καλησπέρα. Χαρά μας, καλώς είσαι, καλώς ήρθες. Εμένα είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου, πραγματικά, που είμαι εδώ σήμερα. Μάτια που κλαίνε,
μην τα πιστεύεις. Είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις. Θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Εντάξει, το ξέρει ο Θέμης. Το λέω, όποτε τον βλέπω, το λέω πόσο μεγάλος τραγούδης είναι, αλλά δημόσια δεν το έχω πει ποτέ. Και θέλω πραγματικά να το πω ότι είναι τεράστιος τραγουδιστής. Το είπα και θεατρικά, ξέρεις, τεράστιος. Δεν έχει μπει σε καλούπια βασικά. Δηλαδή, είναι τραγουδιστής. Ό,τι και να του δώσει του Θέμη, θα το σκίσει. Έτσι πώς λέμε εμείς. Και πραγματικά είναι χαρά μου. Έχουμε δουλέψει μαζί. Έχουμε βρεθεί. Έχουμε μεγαλώσει καλλιτεχνικά δηλαδή. Μαζί, παρέιτσα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε να τον τιμήσω. Εγώ πάντως από τέτοιες φωνές, σαν τον Σταμάτη, σαν τον Αγγλό, δεν έχω, δηλαδή ειλικρινά και τον Παύλη εκεί που είπε και τον Χριστό, δεν μπορώ να ακούω πολύ ανεβαστικά λόγια, διότι αλήθεια, τους θεωρώ, ειδικά τον Σταμάτη ας πούμε, για μένα ξέρει να τραγουδάει καλύτερα από μένα. Τώρα, πώς, ας πούμε, μιλάω ειλικρινά, εγώ το λέω, γιατί δεν έχω κόμπλεξ, έτσι. Εντάξει, τραγουδάω κι εγώ καλά. Όλοι μας τραγουδάμε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Και αισθάνομαι λίγο άβολα. Όχι, ρε, τι να κάνω, πρέπει να τα ακούσω. Μίλατε και πολλά καλά λόγια, γιατί εμείς και ζορίζεται αυτός. Σταμάτη, πραγματικά είναι χαρά μας που είσαι μαζί μας. Αλήθεια, αλήθεια, για πολύ μεγάλη λόγους. Χαρά, γιατί βρίσκω παλιούς μου φίλους εδώ και συνεργάτες και είμαι πολύ χαρούμενο που βρίσκω μέσα σε αυτή την όμορφη παρέα. Έχω δει την εκπομπή σου κατά καιρούς που φιλοξενείς πολύ καλούς καλλιτέχνες. Ήθελα να πω λοιπόν ότι έχω μια άποψη εγώ για τη δουλειά μας, ότι πολλή επικαιρότητα σκοτώνει τη διαχρονικότητα. Λοιπόν, ο Θέμης ήταν τυχερός που χωρίς να το ξέρει, βαδίζει αυτό το δρόμο. Είναι αναφισβήτητο ότι είναι μια φωνή που έχει μπει στο βιβλίο, όπως και ο Άγγελος, και εγώ, και εύχομαι και ο Χρήστος ο Μενιδιάτης να μπει, στο βιβλίο των λαϊκών τραγουδιστών. Υπάρχει ένα βιβλίο που γράφεται, για κάποια στιγμή θα υπάρχουν τα ονόματά μας μέσα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, εκτός μια κουβέντα θα την πω, ότι το έχει, γεννήθηκε να τραγουδάει, το έχει. Από εκεί πέρα, όταν ένας άνθρωπος το έχει, είναι δικό του. Και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Και του εύχομαι πάνω απ' όλα να έχει υγεία, ισορροπία στη ζωή του, για να προσφέρει αυτές τις όμορφες ξένιαστες στιγμές που ο κόσμος θέλει να ακούσει κάτι, να ερωτευτεί, να χαρεί, να ξεφύγει. Και του εύχομαι, όπως και σε όλους μας εμάς τους καλλιτέχνες, να δίνουμε στον κόσμο χαρά και καινούργιες επιτυχίες. Εδώ είμαστε χαρά να μας πει ένα τραγούδι τώρα, να μας ανεβάσετε και λίγο κι εμάς. Πολύ ευχαρίστως. Γεια, σηκωθείτε παρακαλώ, γεια, σηκωθείτε. Γονίδης και το πάλι εδώ. Αχ, η αγάπη που χάθηκε στη σκόνη, αχ, η ζωή μου που χάθηκε στη σκόνη. Αχ, το φεγγάρι, φεγγάρι που έσβησε, ασημένιο φεγγάρι. Η αγάπη
στη σκόνη. Μέρα μου έρημη, μια κίτρινη μέρα. Χαρές, χαρές που βουλιάξατε. Πνιγμένες χαρές. Ζωή μου που καίγεσαι στο κίτρινο αέρα. Η αγάπη βάθηκε στη σκόνη. Σταμάτη! Κι άλλο λένε εδώ, κι άλλο, ρε, κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το ζήλεψα. Το έχει πει ο Γιώργος Ταλάρας. Θέμη, άμα δεν σε θένε, φύγε, ρε. Μη με εκθέσεις, Θανάση, ε. Τις δικές μου αν χρειαστεί να τις μετρήσω από τα δέκα δάχτυλα μου μόνο τα πέντε θα κρατήσω. Σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα.
κόσμο όλα τα δάχτυλα. Θα πούμε ένα δικό μου. Μπράβο, το δικό σου. Μπράβο. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Είναι καψούρο τράγουδο είναι, ναι, αυτό. Ένα από αυτά που μένουν στο χρόνο, έτσι. Ναι. Έρχεται νύχτα κι είμαι μόνος, τίποτα δεν με διαφέρει. Εγώ ακόμα τη ζητάω, εκείνη λέει δεν με ξέρει. Ζωή μου χαλασμάτα. Έλα! Έρχεται νύχτα και παγώνω. Μοναξιά μου είμαι χαμένος. Έκανα λάθος και πληρώνω. Να είμαι για σένα ένας ξένος. Είμαι πια τα κλάματα που είμαι μόνο. Φαντάσματα, η ζωή μου χαλάσματα. Και με φτάνουν τα κλάματα που είμαι μόνος καράματα. Οι αναμνήσεις φαντάσματα, η ζωή μου χαλάσματα. Πάει να φάει και τη δουλειά άλλων ανθρώπων ο Φώτης Μεταξόπουλος. Βιβλία γράφεις, συγγραφέας είσαι, χορογράφος, χορευτής. Γιατί γράφεις και τραγούδια, δάσκαλε? Γιατί τόσα χρόνια έχω ζήσει δίπλα σε Ζαμπέτα, σε Τσιτσάνι, σε Βαβακάρι. Αναγκαστικά αλλάζω επάγγελμα τώρα. Αυτά είναι. Αλλά τι κάνω όμως, ότι κάνω ένα αφιερώμα στην τρίτη ηλικία, στην ηλικία μου. Με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε: τι κάνεις και είσαι πάντα έτσι? Τι κάνω, χορεύω, είμαι ζωντανός. Δεν το καταλαβαίνετε. Μόλις παίρνουν σύνταξη, πάνε σπίτι, την αράζουν και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι θάνατος. Τελειώνουν. Μετά από εκεί και πέρα πρέπει να αρχίσει να κουραστεί για να ζήσει. Και λέω το εξής τώρα. Έχω 5 σχολές και τους φωνάζω να έρθουν να χορέψουν για να ζωντανέψουν. Και όχι να γυμναστούν, γιατί άμα τους πεις να πάνε στα γυμναστήρια δεν πάνε. Αν τους πεις ελάτε να χορέψετε, έρχονται. Πήρα και τα κορίτσια του Λάμπρου, τη χοροδία, την παιδική, μόνο και μόνο για να ακούσουν από τα εγγόνια τους τι πρέπει να κάνουν οι παππούδες για να ξαναζήσουν τη ζωή που πρέπει να ζήσουν. Μουσική και στίχη δική σου? Μουσική και στίχη δική μου. Για πες μας τους στίχους, πριν συγχωθείς να μας τραγουδήσεις τους στίχους, πες μας. Η τρίτη ηλικία είναι μοναδική. Γιατί έχει περάσει μια δύσκολη ζωή. Αν θέλει όμως να ζήσει, πρέπει να σηκωθεί, να αρχίσει να χορεύει, να ξαναγεννηθεί. Όσο ξαπλώνεις, θα μαραζώνεις. Όσο χορεύεις, θα δυναμώνεις. Γι' αυτό διάλεξε. Τι θες να κάνεις? Θέλεις να ζήσεις ή να την κάνεις?
Ό,τι κινείται είναι ζωντανό. Αν δεν κινείται, πάει στον ουρανό. Γι' αυτό σου λέω, κούνα το γερά, προτού να είναι αργά. Κούνα τα πόδια σου. Το υπονοούμενο, ας πούμε, κούνα το γερά. Ναι, κούνα τα πόδια σου και το κορμί σου. Σήκω και χόρεψε με την ψυχή σου. Κούνα τα όλα σου. Τα γερασμένα, κάντο για σένα, μόνο για σένα. Και ο τίτλος είναι «Αν σ' αγαπάς, αν σ' αγαπάς, κάντο για σένα». Μπορείς. Σήκω και χόρεψε, λοιπόν. Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε. Βλέπετε, παιδάκια, αυτά είναι. Αυτά είναι.
Μέροντας πελάτες του Μαστόλη, αυτός ακόμα εκεί θα είναι, θα ζει όταν μεγαλώσει. Μετά από 30-40 χρόνια θα πάμε και με τον Γονίδη και με τον Άγγελο να κάνουμε τέτοιο. Γιατί όχι. Κύριε Λάμπρου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάλι που είσαστε μαζί μας. Δώσατε πάλι την νότα σας με τα φοβερά σπιτσιρίκια. Τι άλλο κάνουμε με αυτόν τον καιρό? Γράφουμε συνέχεια αυτό το τραγούδι με τον κύριο Φώτη. Να τα. Γράφουμε αυτά. Παιδικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Πάντως ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ να είμαστε καλά, να είμαστε και θα γίνουν όλα. Αρκεί να έχετε όρεξη για διάφορα. Ευχαριστούμε πολύ, παιδάκια. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Συνεχίζουμε εμείς ακάθεκτοι. Ο Σταμάτης έφυγε γιατί είχε μια εργασία επίγουσα. Τον ευχαριστούμε πολύ έτσι κι αλλιώς που ήρθε για το φίλο του. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, συνέχεια στις καλησπέρες μας. Θανάσης Πολυκανδριώτης. Πολύ καλησπέρα σας. Επισήμως καλησπέρα σας. Πραγματικά είμαι ευτυχής γιατί το λαϊκό τραγούδι είναι πάλι εδώ. Είναι πάντα εδώ. Θα είναι πάντα εδώ. Άκουγα το Ιλμόντο από τον μαθητή μου, τον Μπάμπη το Βελισάριο, και χαίρομαι πάρα πολύ για την προοδό του πραγματικά. Το 96 ήταν δίπλα μου, ήταν η πρώτη ομάδα των επόμενων, στο Χάραμα, μαζί με τον Μίμη τον Μπλέσα, και περάσαμε καταπληκτικά. Όταν λοιπόν ακούς το Ιλμόντο και ακούς και το Ζηλεύω τα πουλιά, ή ακούς ένα λαϊκό, καθαρό τραγούδι, καταλαβαίνεις ότι η μουσική είναι μία, δεν υπάρχει διαφορά. Και όταν την ακούς αυτή τη μουσική από τη φωνή του Θέμη, από τη φωνή του, πιστεύω, διαδόχου όλων αυτών των μεγάλων, πατέρα του Άγγελου, του Στέλιου, του Γαβαλά, τολμώ να πω ότι αυτής της πάστας φωνή είναι ο Αδαμαντίδης. Εγώ λυπάμαι γιατί δεν με έχει τραγουδήσει, μου έχει πει ένα τραγούδι μόνο, αλλά έχω και τρία τραγούδια παρακαταθήκη ντέμου στο σπίτι, και τα ακούω και πραγματικά κλείνω τα φώτα και μαγεύομαι. Τώρα, για την παρέα εδώ, τι να πω. Πραγματικά συγκινήθηκα που είδα τον το φίλο μου και τραγούδησε, γιατί το ξέρω το αντικείμενο πάρα πολύ καλά, από τότε που ήταν και αυτός νεαρούλης και εγώ νεαρούλης και χόρευε εκπληκτικά με την Άντια τη Φοντάνα. Για τον κύριο Σπύρου, που θυμήθηκα το 81 στο Καπιτόλιο με τον Γιάννη τον Πάριο. Ήρθαμε στο γραφείο σας με τα χιόνια, θυμάστε? Πώς δεν θυμάμαι. Πάρα πολύ. Να την ότι αυτή την εκπομπή, παρέα, το Φίλιππα με την Κοτσίδα, να τον το Φίλιππα του Τζεμπερίου με την Κοτσίδα, ναι, ναι. Αυτή η εκπομπή, Σπύρο, θα γραφτεί με χρυσά γράμματα. Γιατί είναι εκπομπή ποιότητας. Έτσι. Είναι εκπομπή που πληρεί μουσική, και ένα χειροκρότημα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπράβο. Για τους συναδέλφους μου και βέβαια φωνητικά. Έχουμε αξεπέραστες φωνές. Έχουν περάσει μόδες χιλιάδες από την Ελλάδα. Μόδες τραγουδιών εννοώ. Όλοι πιαστήκανε από το λαϊκό τραγούδι. Εκεί πια τα πράγματα είναι Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το λαϊκό τραγούδι. Και επειδή πρεσβεύω ένα κομμάτι του οργάνου που λέγεται Μπουζούκι, να πω με πολύ μεγάλη χαρά ότι από τον Οκτώβρη, μετά από 150 χρόνια, το Μπουζούκι μπαίνει στο Οδείο Αθηνών. Το κατάφερα, θείο μου. Το κατάφερα. Δεν το κατάφερα εγώ. Δεν το κατάφερα εγώ. Το κατάφερε ο Μπάμπης, το κατάφεραν οι επόμενοι, το καταφέρατε εσείς που αγαπάτε το λαϊκό τραγούδι και το Μπουζούκι γενικότερα, το κατάφερε ο Χιώτης, ο Τσιτσάνης, ο Ζαμπέτας. Αυτοί το καταφέρανε. Εγώ ήμουν ένας δρόμος μικρούλης που τον προχώρησα. Ίσως είχα λίγο μυαλό παραπάνω και το και τα χρόνια στο πανεπιστήμιο, τέλος πάντων, που βίωσα. Έβλεπα ότι αυτή η τρύπα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να μαζεύει. Λοιπόν, το Μπουζούκι λοιπόν πάει στην UNESCO. Πάμε να το κατοχυρώσουμε ως αείλη πολιτιστική κληρονομιά μας. Γιατί τι μας μείνανε? Το Μπουζούκι, κύριε Σπύρου, η φέτα, η μαστίχα της Χίου. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Μπράβο. Και το γέλιο μας. Και η χαρά μας. Γιατί δεν πιστεύω ότι γελάει και χαίρεται. Το φιλότιμο. Και το φιλότιμο. Μαζί με τον Θανάση να μας πείτε, ε? Βεβαίως. Έδωσε καλέ. Τι δεν κατάλαβα. Ό,τι θέλει. Να μας πείτε, ξέρω εγώ, το ζηλεύω τα πουλιά και λέγε.
Θέμης. Ναι. Φύγαμε. Για πάμε. Κάθε βήμα μια παγίδα και ένα δάκρυ να με θέλουν ξεχασμένο σε μια άκρη. Κάθε μέρα την καρδιά μου να πληγώνουν και τα λάθη τους εμένα να φορτώνουν. Σε μένα να φορτώνουν. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουνε πτερά, για να έχουνε πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, αχ να μου σαν κι αυτά, φύγω και ελεύθερος να νιώσω. Κάθε βήμα περιμένω και ένα μπω αμαρτίες άλλων εγώ πληρώνω. Κάθε μέρα ξεπουλάνε τη ζωή μου κι όλο σφίγγουν τη φιλιά μες στην ψυχή μου. Κι όλο σφίγγουν τη φιλιά μες στην ψυχή μου. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουνε φτερά, κι αλλάζουνε πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, αχ να μου σαν κι αυτά, να φύγω κι ελεύθερος να νιώσω. Λένε πως φταίει ο φωνιάς για κοίτα να σταλκάς, σε πειρασμό με βάζει, με κοροϊδεύεις, με κάνεις ό,τι θες. Εγώ που έδιωχνα γυναίκες μέχρι χθες και έλεγε απ' τα πολλά σου λέγε, λέγε, μπορείς να θέλω μπλεχτικά. Και λέγε, 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 ο Χριστιανός μπερδεύτηκα. Απ' τα πολλά σου λέγε, λέγε, μπορείς να θέλω μπλεχτικά. Ύστερα λέμε πως θέει ο φωνιάς. Ύστερα λένε πως φταίει ο φωνιάς, το ξύλο της χρονιάς μου φαίνεται πως
όπως θέλεις. Κοίτα μαζέψου πριν γίνει το κακό. Πολύ σου πέφτει που σ' αγάπησα εγώ. Και λέγε, 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 λέγε ο Χριστιανός μπερδεύτηκα απ' τα πολλά σου. Λέγε, λέγε, χωρίς να θέλω μπλέχτηκα. Και λέγε, 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 λέγε ο Χριστιανός μπερδεύτηκα απ' τα πολλά σου. Λέγε, λέγε, χωρίς να θέλω μπλέχτηκα. Ύστερα λέμε πως φταίει ο φωνιά. Σε αυτό το χώρο, στον πεθερό μου. Ναι, 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 ναι. Να σου πω, μαέστρο, μια και είσαι πάνω να φωνάρεις τον Άγγελο. Θα να τραγουδήσεις. Ναι, 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 ναι. Ο Άγγελος. Πάνω, ελάτε, ελάτε. Ναι, ναι, ναι. Άγγελος, 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 Άγγελος. Τώρα που γυρίζει. Λοιπόν, όταν με πήρε ο υπεύθυνος για να μου πει τι τραγούδι θα πω, μου είπε ότι θα είναι ο μαέστρος μας εδώ, ο Θανάσης Πολυκατριώτης, και αποφάσισα, βέβαια, να πω το παράπονό μου, που ήταν το πρώτο μου τραγούδι, που ξεκίνησε, αν θέλει, στην καριέρα μου. Για ακόμα μία φορά, για χιλιοστή φορά, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φορές, να του πω ένα ευχαριστώ, και βέβαια και στο Γιάννη τον Μπάριο, που μου δώσανε αυτό το τραγούδι και ξεκίνησε η καριέρα μου. Ένα ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτό το παιδί γράφει ιστορία.
παραπονό μου, παραπονό μου. Στο πρόσωπο μου μια χαρακιά, ένα σου λέω παραπονό μου. Μην ξαναφύγεις πια. Χρώματα αλλάζει το πρόσωπο μου, παραπονό μου σαν μου γελάς. Χάνω τον κόσμο από εμπρός μου όταν δε μ' αγαπάς. Παραπονό μου, παραπονό μου, κρίνω καιρό μου. Τώρα σου κάνω τον εαυτό μου, έχεις το λόγο μου. Να μη σε χάσω παραπονό μου, τρέμα απ' το φόβο μου. Παραπονό μου, παραπονό μου, στο πρόσωπο μου μια χαρακιά, ένα σου λέω παραπονό μου, μην ξαναφύγεις πια. Πού να κουμπίσω το όνειρό μου, παραπονό μου το πιο γλυκό. Φεύγεις και χάνω κάθε δικό μου, και πού να κρατήσω. Χάσω παραπονό μου, τρέμα απ' το φόβο μου. Λοιπόν, συνέχεια στις καλησπέρες μας. Χαρή Σόζος, καλησπέρα Χαρή. Καλησπέρα Σπύρο μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι κάθε φορά που είμαι κοντά στη συντροφιά τη δική σου και των εκλεκτών καλεσμένων. Εκείνο που ήθελα να πω εγώ για το Θέμη τον Αδαμαντίδη είναι ότι μια σπάνια λαϊκή φωνή, άξιος συνεχιστής των παλιών καλών λαϊκών φωνών, και εκείνο που εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα είναι η σεμνότητα με την οποία συνεχίζει να υπηρετεί αυτό το λαϊκό τραγούδι. Είναι σπάνιο και είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που έχουν σεμνότητα και είναι σεμνοί είναι πάντα σπουδαίοι καλλιτέχνες. Όσοι είναι φανφάρες και όσοι τυρβάζουν περί πολλών, αυτοί χάνονται και δεν έχουν διάρκεια μέσα στον χρόνο. Ο Θέμης ο Αδαμαντίδης είναι μια σπάνια λαϊκή φωνή, άξιος συνεχιστής των παλιών, και θα συνεχίσει να είναι και θα κουμπάει στις καρδιές μας με το τραγούδι του. Ρέατε του Τζι. Σπύρο. Πολύ καιρό έχω στον κορίτσι μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, για πες. Τι να πω, έχω τεράστια χαρά που είμαι ανάμεσα σε όλους τους υπέροχους αυτούς καλλιτέχνες σήμερα και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να τους ακούσω ζωντανά να τραγουδάνε, γιατί είναι συγκλονιστικές φωνές. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω για αυτούς τους ανθρώπους. Ειλικρινά το θεωρώ ότι δεν θα ήταν σεβασμός εκ μέρους μου. Μάρδα Μουσλή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και εγώ με τη σειρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαρά μου, τιμή μου. Με βασικό προσκεκλημένο, τιμόμενο πρόσωπο, τον κύριο Αδαμαντίδη. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο λεπτή η θέση όταν ακούς ανθρώπους να μιλάνε για σένα, ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Αλλά πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά, τιμή, που μπορούμε να τα λέμε αυτά παρουσία σας, γιατί συνήθως μιλάμε και μνημονεύουμε ανθρώπους που λείπουν. Πραγματικά θυμάμαι, έχω μια εικόνα από τηλεόραση. Με ένα μαλλί λιγάκι πιο αφράτο. Πονάμε. Αυτή η αφάνα. Και ακόμα με όλη την πλήρη άγνοια μουσικής, παιδείας, μόνο περί ρυθμών, και αυτό ίσως DNA περνάει, θυμάμαι ότι αυτό που είχα προσέξει εκείνη τη στιγμή, λέω, έχουμε jazz τραγουδιστή. Είδες. Φέιζα Φυράκου, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, Φέη μου? Καλά είμαι, εσύ? Καλά είμαι, καλά. Ωραία, χαίρομαι πολύ που με κάλεσες. Είναι τιμή μου. Καταρχάς, είναι τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσα σε όλους εσάς. Ο καθένας είναι ξεχωριστός έτσι κι αλλιώς αυτό που κάνει. Όσον αφορά για το Θέμη, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που θαύμαζα πολύ, που η φωνή του τουλάχιστον εμένα με συγκινεί και με αγγίζει βαθιά. Και το σημαντικότερο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ήθος, γιατί τυχαίνει να το γνωρίζω. Και πια με συγκινεί και η καρδιά του, τα συναισθήματά του, τουλάχιστον προς εμένα. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ανδρέας Κομπόσης, καλησπέρα, Ανδρέα μου. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλώς ήρθες. Ακόμα με εκπλήσει, καλώς σας βρήκα, που μετά από 10 μήνες συνεργασίας, σκέφτομαι ότι κάποτε στα 11-12 μου άκουγα γύρω στο πλάι μου και σήμερα είμαι ένας από τους άμεσους συνεργάτες του Θέμη, στον οποίο Θέμη είχα την τιμή να δώσω ένα 70% από την καινούργια του δισκογραφική δουλειά και αυτό με τιμά ιδιαίτερα. Παραπάνω. Όσον αφορά το λαϊκό τραγούδι, με χαρά άκουσα το μαέστρο, ενώ το Θανάση τον Πολυκανεδριώτη, να λέει ότι η προσπάθεια αυτή ευόδωσε. Ο Θέμης είναι μια αυθεντική φωνή, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει την αξίωση πια, να του συγχωρούμε και τα πάθη του, γιατί ο καλλιτέχνης έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτή είναι η άποψη. Πολύ ωραία. Κυρία Ελιάνα Χρυσοκοπούλου, καλησπέρα σας. Γεια σας, Σπύρο. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλώς μας ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσετε σήμερα εδώ. Η αλήθεια είναι, ήμουνα λίγο διστακτική, γιατί όποιος βλέπει την εκπομπή της Ελένης ξέρει ότι είμαι η λιγότερο γνώστρια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Δεν είναι αυτά τα ακούσματά μου, οπότε λίγο προβληματίστηκα. Αλλά από την άλλη, σε μια εκπομπή για το Θέμη Αδαμαντίδη, κάπως βρίσκουμε όλη τη θέση μας. Δηλαδή, εγώ θυμήθηκα ένα αγόρι 19 χρονών κάτω από το σπίτι μου να μου τραγουδάει «Πού να πάω, πού είσαι όλη μου η ζωή». Και κάπως έτσι συνειδητοποίησα ότι ακόμα κι αν τελικά οι δρόμοι μας πήγαν αλλού μουσικά, υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι μέσα στη ζωή σου ακόμα κι αν δεν είναι συνειδητά εκεί. Λέτε τα τραγούδια και πάλι και εγκομενίζουν αυτοί. Και φυσικά να πω και το εξής, ότι επειδή έχει τύχει τώρα λόγω 2 χρόνια στην εκπομπή να έχουν περάσει διάφοροι καλλιτέχνες και να ακούω και τις φωνές ζωντανά, είναι πολύ σπάνιο αυτό που, δηλαδή, με το που ξεκίνησα να τραγουδάει, ανοίγει το στόμα σου, ανοίγουν τα αυτιά σου, πρέπει να είσαι κουφός για να μην καταλάβεις πόσο κορυφαία είναι η φωνή του. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κώστας Μπάκας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς συνδέεστε με το, γιατί είστε εδώ εσείς απόψε? Γνωρίζω, καλησπέρα καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Γνωρίζω τον Θέμη και τον παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι είναι μία από τις αυθεντικότερες λαϊκές φωνές. Θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, ότι προτίμησή μου είναι να τον ακούω να τραγουδά τα τραγούδια του Καζαντζίδη, που εκτιμώ ότι είναι από τις λίγες φωνές που σήμερα μπορούν πραγματικά με αυτή την ποιότητα να τραγουδήσουν και να προσεγγίσουν τη φωνή αυτή. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος με ήθος. Ένα πολύ καλό παιδί και αυτό που θα έλεγα είναι, Θέμη, να συνεχίσεις να είσαι αυτό που είσαι και να μας χαρίζεις τη φωνή σου για πολλά χρόνια. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Βάσανά μου ένα φορτίο που τα πηγαίνω εδώ κι εκεί. Άνθρωπο ψάχνω αλλά δεν βρίσκω το βάρος που έχω στη ψυχή να μοιραστεί. Γιατί δεν μου η ζωή με κυνηγάει σαν το ληστή. Oh,
βάσανα και ένα χορτίο ούτε πηγαίνω εδώ κι εκεί ανθρώπων ψάχνω αλλά δεν βρίσκω το βάρος που έχω στη ψυχή να μοιραστεί. Σαν το ληστή κι όταν γυρεύω λίγο φως το φως του κρύβει ο άδελφος. Ένα βιβλίο κάθε σελίδα μια συμφορά πρωτού να έρθουνε μου λένε αντίο λες και δεν έχω μέσα μου εγώ σαν το ληστή κι όταν γυρεύω λίγο φως το φως μου κρύβει ο αδερφός. Χρήστος Μενδιάτης, φύγαμε. Έτσι, αφόρμητα, μπράβο. Ανθρώπους με πληγωμένο εγωισμό κι όμως είμαι ο τελευταίος γιατί δεν έχω τέλεια αυτό κι όμως είμαι ο τελευταίος γιατί δεν έχω τέλεια αυτό. Όμως ούτε η πηγή δεν σταματάει πουθενά. Βράζει μια φωτιά κι όμως μέσα δεν αλλάζει
σιγοδράσει μια φωτιά. Σταματάει πουθενά. Τούτο το καψόνι μοιάζει να είναι ολόκληρη ζωή. Τούτο το καψόνι μοιάζει να είναι ολόκληρη ζωή. Σταματάει πουθενά. Αεροπλάνο. Πες μου, Πετρό. Ήθελα να σηκωθώ γιατί συγκινήθηκα που τραγούδησε ο Χρήστος Μενιδιάτης αυτό το τραγούδι. Είχα την αίσθηση ότι τραγουδούσε μαζί με τον πατέρα του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τον πατέρα του τον γνώρισα. Δεν θα το έλεγα αν τον είχα γνωρίσει ιδιωτικά, τον γνώρισα όμως μέσα από τη δουλειά μου. Ήμουνα πιτσιρικάς και τον γνώρισα σε δύσκολες στιγμές, όταν είχε πιάσει φωτιά το κέντρο που ταυτίστηκε μαζί του, η Φαντασία. Ενώ πλησίαζα εκεί και ήμουνα πιτσιρίκι και φοβόμουν ότι θα μας διώξει, ότι ήταν τόσο μεγάλο το θέμα που τον απασχολούσε, αντίθετα μου έκανε εντύπωση και το θυμάμαι ακόμη, ότι σχεδόν μας αγκάλιασε και άρχισε να μας εξιστορεί τι ακριβώς έγινε σαν πατέρας. Γι' αυτό ένιωσα αυτή τη στιγμή ότι ένας πατέρας και ένας γιος μαζί, ο πατέρας από κάπου, ο γιος εδώ στην εκπομπή σου, τραγουδούσαν αυτό το τρομερό τραγούδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν ένας μεγάλος άρχοντας ο Μιχάλης Μενιδιάτης και εγώ μέσα από τη δουλειά μου το γνώρισα, του τόπα του Χρήστου. Μετά το σχολείο, όταν τέλειωνα το σχολείο, πήγαινα γρήγορα και διάβαζα και δούλευα σε μια ταβέρνα τα βράδια. Τρίτη γυμνασίου, Τετάρτη. Ερχόταν λοιπόν ο πατέρας του, άρχοντας εκείνος, και έτρωγε εκεί πριν πάει στο μαγαζί. Και θυμάμαι του τόπα του Χρήστου ότι το πουρμπουέρ που μου έδινε ο Μιχάλης ισοδυναμούσε, κάθε φορά που ερχόταν ισοδυναμούσε με το βδομαδιάτικο που έπαιρνα από τα ταβέρνα. Ναι. Ποιος να ξέρει τι ήταν αυτή η γένα εκείνης της εποχής που γέννησε Μενιδιάτη, Στράτο Διονυσίου, Καζατζίδη, όλη αυτή την γκάμα που ξεχνάω πολλούς τώρα. Εμείς ασχολιόμαστε εδώ στην εκπομπή σου και με τα ακούσματά της. Τι ήταν αυτό που τους γέννησε όλους και βέβαια το συνεχιστή τους, το Θέμη Αδαμαντίδη. Όπως μου είπε ο φίλος μου και όπως πιστεύω εγώ. Έτσι. Θέμη Αδαμαντίδη λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε σε κάτι αλλιώτικο. Αλλιώτικο, ξέρεις εσύ. To be with you.
Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away. I am dying for a crying to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying forever crying to be near you. Who can say? We are sailing, we are sailing home again, across the sea. We are sailing, stormy world, to be near you, to be free. Oh, παλιό τραγούδι του Ροντ Στιούαρτ. Βελισσαρίος. Βέβαια, βέβαια. Παιδιά, τώρα. Πάμπι μου. Ένας δύσκολος αυτή παλαιοφαλιά είναι φωνάρα από αυτούς μας. Βελισσάριος. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Άντε ξανά τα ίδια, τα ίδια απ' την αρχή. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, καμένη από χέρι, καμένη και δυο. Ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά. Τώρα τι να σου πω,
τι να μου πεις και εμένα. Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, γενικά εσύ. Στο γενικά, μη θες δίχως όνομα, μη θες χωρίς σκοπό. Χαμένη από χέρι, χαμένη και οι δυο. Ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Τι ωραία ρε παιδιά, τι ωραία, τι ωραία. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στα μάτια σου παίζουνε κρυπτό. Έχεις πει στη ζωή μου την καρδιά μου να πονάς κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Θα σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. Θα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλια είναι, η νύχτα μυρίζει για σένα. Ταξιδεύω μαζί σου κι οι σκέψεις μου τριβές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σ' όνειρα ποτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το χωρί. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Άστρα χίλια είναι. Όχι, Θέμη, Θέμη, συνεχίζεις, Θέμη. Θα μας πεις τώρα πονάμε όσοι αγαπάμε. Ναι, ναι. Μουσική.
είναι η αγάπη ένα σταθμός, κάθε φίλη κι ένας χαϊμός. Κι εκεί που είναι όμορφη βραδιά, γεμίζει δάκρυα η καρδιά. Πονάμε όσοι αγαπάμε, για τη χαρά μες στη ζωή είναι ακρίβη. Πονάμε όσοι αγαπάμε, για τη χαρά μες στη ζωή είναι ακρίβη. Έτσι είναι πάντα η αγάπη, συμμονάχα με το δάκρυ, κι όλοι εμείς που αγαπάμε το μάθαμε πια να πονάμε. Εκεί που ανθίζει η ζωή, πέφτει μια πόρα στη ψυχή, κι εκεί που είναι όμορφη βραδιά, γεμίζει δάκρυα η καρδιά. Πονάμε όσοι αγαπάμε, για τη χαρά μες στη ζωή είναι ακρίβη. Πονάμε όσοι αγαπάμε, για τη χαρά μες στη ζωή είναι ακριβή. Μπράβο, Θαμή! Σ' ένα δωμάτιο σκοτεινό έψαχνα να ονειρευτώ κάτι δικό μου. Είχα τα μάτια μου κλειστά, πάλευα μέσα στη φωτιά τον εαυτό μου. Μα γίνει σκέψη φυλακή, γίναν χιλιάδες τα γιατί μες στο μυαλό μου. Κι είπα να φύγω να σωθώ, να κάνω κάτι πια κι εγώ για το καλό μου. Είπα λίγο να αλλάξω δρόμο στη καρδιά, είπα να φύγω να μην πονάω άλλο πια. Μα που να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ, μα που να πάω αφού είσαι όλη η ζωή. Σε μια παρέστηση βενή έψαχνα λόγο κι αφορμή στο πανικό μου. Να βρω τον τρόπο να σου πω πως έπαψα να αγαπώ τον εαυτό μου. Μα εσύ δεν ήσουνα εκεί, μιλούσα μόνο στη σιωπή με το καημό μου. Κι είπα να πήγω να σωθώ, να κάνω κάτι πια κι εγώ για το καλό μου. Είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο, είπα να φύγω, να μην πονάω άλλο πια. Μια πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ, μα που να πάω αφού είσαι όλη.
Κοίτα τώρα τι ωραία που αλλάζουμε κλίμα. Κοίτα, κοίτα. Ε, τι ωραία, ναι, ναι, ναι. Μια πυρόλωρα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των βυσιγόντων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κύπη κρεμαστή μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αρμύρα το γυμνό κορμί σου, σου πέρα απ' τους δελφούς γλυκό νερό. Τα δύο μου είπες πως θα κόπτει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σε αρνηθώ σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Τρέχει με στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγάει σκιά πως να ημερέψει όρους με ένα σεντόνι πως να έρθει η Μεσόγειος με σκηνιά που σε λέγα αντιφώνη. Το δία του φώσου έχει πάει και σε ποιον γαλαξία σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Θεότα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο πολύ σπινό ασκούνται βρίζοντας σε νυφαντάρι. Άξιος ο μισθός σου. Καληνυχτή, βάλτε το γιατί πρέπει να μας καληνυχτήσει ο δάσκαλος. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα, δάσκαλε μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάθαμε για άλλη μια φορά πολλά πράγματα από σένα. Και εμείς από την φωνή σου, από αυτό το ευαίσθητο πράγμα που έχεις στο λαιμό σου μέσα, που πραγματικά μας κάνει περήφανους. Και έχουμε να λέμε ότι στα παιδιά μας μεθαύριο και στα εγγόνια μας θα έχουμε να λέμε για μεγάλους τραγουδιστές. Γιατί σιγά σιγά φεύγουν οι μεγάλοι, οι προηγούμενοι. Και μας αφήνουν ορφανούς. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άκου βρε φίλε, λέει να μας πει τώρα ο Άγγελος. Κατάλαβες. Αυτά είναι. Ευχαριστώ.
άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα. Στα δάκρυα της έπεσα θύμα. Έκανε τάχα πως μ' αγαπάει. Τώρα πονάω κι αυτή γελάει. Μάτια που κλαίνε μην τα πιστεύεις. Είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις. Θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα. Στα δάκρυα της έπεσα θύμα. Καρδιά δεν είχε στα στήθια μέσα. Ήτανε ψεύτρα, δεν είχε μπέσα. Μάτια που κλαίνε μην τα πιστεύεις. Είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις. Θα σε πληγώσουνε και θα πονάς. Μάτια που λένε μην τα πιστεύεις. Είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις. Θα σε πληγώσουνε και θα πονάς. Στη στράτα μου φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα μου κανένας δεν θα κλάψει. Έλα δυνατά. Σβήνει το καντήλι μου. Η ψυχή σαν χελί φωνή. Φεύγει απ' τα χείλη μου. Κύμα πικρό στην πλωρή μου. Και τα πανιά σκισμένα. Ούτα δε φως τα κόρη μου. Δεν νοιάστηκε βρε για σένα. Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Η ψυχή σαν χελί φωνή. Φεύγει απ' τα χείλη. Χρήστο, Χρήστος, σήκω Χρήστο. Ναι. Χρήστος.
νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν κι όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη καημή θα με περάσουν γιατί τα χείλη σου πια δεν μου απαντούν. Γιατί τα χείλη σου πια δεν μου απαντούν. Ένα σημάδι απ' τη ζωή σου δε μου δίνεις. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι. Όσο σκοπεύεις μακριά μου πια να μείνεις. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι. Νύχτωσε πάλι και τα φώτα θα ανάψω. Στη μοναξιά μου με τρομάζουν οι ψυχές. Όμως τα μάτια μου στα σκοτεινά θα κλάψουν για να μη φαίνονται οι δικές σου ενοχές. Για να μη φαίνονται οι δικές σου ενοχές. Σκοπεύεις μακριά μου πια να μείνεις. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι. Μπράβο, ρε. Τόλμησα να πω αυτό το τραγούδι που αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Νομίζω και κυκλοφορεί το 2002-2003. Το είχα περάσει τόσο πρόγραμμά μου σε κάποιο ηλεκτρονικό κέντρο που τραγουδούσα. Αγαπημένο μου, τόλμησα να το πω πραγματικά. Είμαι πολύ πολύ μεγάλο θαυμαστή σου. Πολύ. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Σκλάβα τη ζωή σου θα έχω. Κι ας βαδίσουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε. Μες στα χείλη σου που καίνε. Και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι η ζωή σου ο ένας. Δεν με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους γυρνάς κι ώρες ώρες γελάς. Κατά βάθος πονάς. Γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι η αρχή και φινάλε. Και στη σκέψη σου βάλε. Πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη. Η μορφή μου δεν θα σου λείπει. Ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ.
με στην τύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο αναμνήσεις και ποτό. Ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και σε σκέψη σου μάλε, πως αν κάνεις δεσμό, σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Μπράβο, Χρήστο, μπράβο, μπράβο. Και αφού μας έβαλε ο Χρήστος στο κλίμα τώρα με τον Καζατζίδη και τα λοιπά, δεν έχει πει Καζατζίδη απόψε ο Θέμης. Πάμε να κάνουμε ένα ποτπουρί ωραίο με πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, όπου θα ρίξουμε και δύο στελάρες από το Θέμη. Για πάμε. Ζήσαμε στιγμές ώρες, έχουμε αναμνήσεις, κι είναι κρίμα κι ένα σπάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φιλιά θα έχω κόψει στο χωρί, θα σου έλα υπογραφή κάτω από το πουκαμίσο μου, η καρδιά μου σβήνει, κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Δεύτερη
αυτό το σπίτι που το βλέπεις σκοτεινό. Το παλιάτσι απόψε να έρθει περιμένει για να μαζέψει ακόμα ό,τι μένει από μια αγάπη που χτυπήθηκε σκληρά από το μαύρο ορισμό της σύμφωρας. Πάρω τη θέλη σου μαγιάτσι από μια αγάπη που δέσει από σένα απαλλακτικά και με πιο μορφή αγάπη τώρα πιαστικά και με πιο μορφή αγάπη τώρα πιαστικά απαλλακτικά από σένα απαλλακτικά για να μάθεις να προσέχεις τις καλές καρδιές και να δεις πως δεν σηκώνω εγώ τις λαδιές. Απαλλακτικά από σένα, απαλλακτικά και με πιο όμορφη αγάπη τώρα πιαστικά. Η βραδιά να κλέψει ο Σαλονικιός. Οι δαρμανάδες να αρχίσουν τσίφτε τέλεια να ανάψουν τα τέλεια ολόταγος και τα μπουζούκια να κάψουν το μπαρτάρι χορεύει και γουστάρει ο Σαλονικιός. Άντε κάτω όλοι στην πάντα να βγει να χορέψει ο Σαλονίκιος.
φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν πιείς, αν κάποια μέρα ψάξεις να με βρεις, θα με βρεις. Στη καρδιά σαν το αίμα που κύλησε βαθιά σε μαγένια, μια ανάσα που κόβεται στα στήθη σου ξανά σαν τη σκιά. Στη καρδιά σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλάμα ξαφνικό, ένα τρένο που φεύγει με φορτίο νυχτερινό για το γεγονό. Φεύγω αλλά πάρε με αν θέλεις που και που, στο τηλέφωνο δυο λόγια να μου πεις. Καμιά φορά φεύγω αλλά τώρα που θα σε αλλού, όσα έκανες μαζί μου μη του πεις. Όνειρα κι αν κάποια νύχτα ψάξεις να με βρεις, θα με βρεις. Στη καρδιά σαν το αίμα που κυλήσε βαθιά σαν μαχαίρια, μια ανάσα που κόβεται στα στήθη σου ξανά σαν τη σκιά. Στη καρδιά σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλάμα ξαφνικό, ένα τρένο που φεύγει με φορτίο νυχτερινό για το κενό. Στη καρδιά σαν το αίμα που κύλησε βαθιά σαν μαχαίρια, μια ανάσα που κόβεται στα στήθη σου ξανά σαν τη σκιά. Στη καρδιά σαν το δάκρυ που κυλήσε σε κλάμα ξαφνικό, ένα τρένο που φεύγει με φορτίο νυχτερινό για το κενό. Απίστευτος. Θέμη. Θέμη. Κομπόσεις. Άστο, δεν υπάρχει. Στο γιο μας πια. Δεν υπάρχει. Είπα στο μυαλό κοιμήσου κι αυτό άκουσε θυμίσου, κι ήρθαν από χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε κι αυτή άκουσε πονάμε, για ότι πίσω και οι δυο αφήσαμε. Είπα στη ζωή ένα χάδι κι αυτή άκουσε σημάδι, να έχω στην ψυχή μου
πάντα για να δω. Είπα στο Θεό να τρία κι όμως άκουσε θυσία και μου παίρνει απόψε ό,τι αγαπώ. Αντρεάτικα Θεέ μου, πες μου σε παρακαλώ που εγώ άλλα του λέω κι άλλα ακούει το μυαλό. Τι να φταίει που πονάω μες στα στήθη μου ξανά που εγώ άλλα της λέω κι άλλα ακούει η καρδιά. Στο μυαλό κοιμήσω κι αυτό άκουσε θυμίσω. Ήρθαν απ' το χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε κι αυτή άκουσε πονάμε. Γιατί πίσω και ίδιο αφήσαμε. Αντρελάθηκα Θεέ μου, πες μου σε παρακαλώ. Άλλα του λέω κι άλλα ακούει το μυαλό. Τι να φταίει που πονάω μες στα στήθη μου ξανά που εγώ άλλα της λέω κι άλλα ακούει η καρδιά. Αντρελάθηκα Θεέ μου, πες μου σε παρακαλώ. Άλλα του λέω κι άλλα ακούει το μυαλό. Τι να φταίει που πονάω μες στα στήθη μου ξανά που εγώ άλλα της λέω κι άλλα ακούει η καρδιά. Είπα στο μυαλό κοιμήσου κι αυτό άκουσε θυμίσου. Ήρθαν από το χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε κι αυτή άκουσε πόναμε. Γιατί πίσω και οι δυο αφήσαμε. Αφήσαμε. Πάμε για την καλή νύχτα, παιδιά. Να πούμε γρήγορα κάτι να πούμε. Τι κάνουμε, τι σχέδια έχουμε για το άμεσο ή για το πιο μακροπρόθεσμο μέλλον. Τι κάνετε, κύριε Καρσιώτη, πού βρίσκεστε τώρα, τι κάνετε, τι γίνεστε. Εμείς είμαστε στον Α. Μάλιστα. Βλέπω ότι στο κανάλι που προβάλλεται η εκπομπή γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχουν σχέδια και το κανάλι ανεβαίνει συνεχώς και στις ειδήσεις αλλά και στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Εκείνο που χαίρομαι σε αυτό το κανάλι που φιλοξενεί και αυτή την εκπομπή και είμαι εδώ και είναι μεγάλη μου τιμή, είναι το γεγονός ότι κέντρο όλων, Σπύρο μου, ήταν, είναι και θα είναι ο άνθρωπος. Τα προβλήματά του, οι ανησυχίες του, η επιβίωσή του, όλα για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και σε όλα τα ρεπορτάζ βλέπετε να πρωταγωνιστούν οι ρεπόρτερ του σταθμού που φέρνουν τους ανθρώπους να μιλήσουν για τα θέματα της καθημερινότητας. Αυτά έχω να πω και είμαι περήφανος γι' αυτό. Πολύ ωραία. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Μπάμπη, τι μελιγενέστη, τι κάνουμε τώρα, αυτή την εποχή, το καλοκαίρι, τα σχέδια. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Μπέλαμι στον Πειραιά. Μάλιστα. 22 Ιουνίου θα παίξουμε με τον Δαβίδ Ναχμίας, την παράστασή μας Ελληνικές και Ιταλικές Καντσονέτες του Μεσοπολέμου. Και στις 5 Ιουλίου έχουμε με τον Παναγή Μπαρμπάτη μια παράσταση αφιερωμένη στα Επτάνησα. Βέβαια. Είναι και τα 150 χρόνια φέτος της Ένωσης, μάλιστα. Και μαθαίνω ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά. Βέβαια, έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο μου. Εμένα ολόκληρο το καλοκαίρι θα με βρει εδώ στην Αθήνα, στο Φρατζέλικο, που ξεκινήσαμε πριν από περίπου 3 εβδομάδες μαζί με τον Χρήστο Χολίδη και με την Έλλη Χατζίδου. 4 μέρες την εβδομάδα, πολλή δουλειά. Ο κόσμος μάχεται, διασκεδάζει. Έχει πείσμα και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους. Καλή επιτυχία. Δεν παρατείτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, τι έχεις να μας πεις? Καταρχάς, θα κάνουμε κάποια εκπομπή. Είπες θα φέρεις ομογενείς και θα κάνουμε μια εκπομπή για ομογενείς. Το κάνουμε. Τους αξίζει και πρέπει. Βέβαια. Αυτοί τιμάνε την Ελλάδα, αυτοί τιμάνε την ελληνική μουσική και αυτοί έχουν τιμήσει όλους αυτούς που ακούσατε πριν και αυτούς που θα είναι στο μέλλον. Θέλουν να είμαστε Έλληνες. Ας είμαστε μακριά. Είμαστε Ελληνάρες. Έτσι, έτσι. Όλοι από την όπου και να είναι, να το ξέρετε. Η διασπορά είναι ο κορμός του ελληνισμού. Ήταν πάντα και θα παραμείνει. Εγώ προσωπικά τελειώνω ένα βιβλίο με τον τίτλο «Πούλησαν τη Μακεδονία μου». Είμαστε στη φάση να πάμε την Τουρκία ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Ενορίας της Αγίας Σοφιάς, να πάμε την Τουρκία στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να πάρουμε πίσω την Αγία Σοφιά, να τη λειτουργήσουμε ως το σύμβολο της Ορθοδοξίας και ως ο καθεδρικός ναός της θρησκείας μας. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Σοφία, ο κόσμος ανάποδα εξακολουθεί. Ο κόσμος ανάποδα. Μια εκπομπή με εκλεκτούς καλεσμένους, με πολύ τρέλα, με πολύ πάθος. Κάθε Κυριακή στις 4. Θέμη, Αυστραλία, ε. Αυστραλία, ναι, θα πάω Αυστραλία. Τώρα, ακούτε έτσι, ακούτε. Αυστραλία, έρχεται. Ναι, για πες. 20 Μαΐου, για πρώτη φορά, δεν έχω πάει ξανά. Και θα συνεχίσουμε το φθινόπωρο και Αμερική. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλα 2 Σαββατοκύριακα εκεί που έβγαλα το χειμώνα. Πού δηλαδή? Στη Λεωφόρο Συγκρού, στο Συγκρού Live. Μάλιστα. Και έχουμε και ένα CD το οποίο είναι έτοιμο, αλλά απλώς έχει μείνει τώρα όλη η διαδικασία για να... Τα τεχνικά, δηλαδή. Ναι, τα τεχνικά ναι. Άγγελε. Λοιπόν, εγώ επιστρέφω στη δισκογραφία. Κάνω κάποια τραγούδια. Σε κάποιο χρονικό διάστημα, σε κανένα μήνα. Και ξεκινάω 8 το μηνός στη Θεσσαλονίκη. Τώρα σε λίγες μέρες. Ναι, στο Αβαντάζ. Με ένα έτσι πολύ νεανικό πρόγραμμα σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στην πατρίδα μου. Έρχεται Θεσσαλονίκη, κανονίστε. Πάω να τους δω. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Τι κάνετε, υποπλήρωχε? Υποπλήρωχος, πολεμικό ναυτικό. Τα παιδιάκια μου πάνε πολύ καλά. Έχουμε ξεκινήσει τους αγώνες τώρα σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Έρχονται μετάλλια στο σύλλογο και πολλές επιτυχίες. Να είναι γερά, καλότυχα και να συνεχίσουν να μας κάνουν περήφανες. Στο Φιλαθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας. Έτσι. Χάρη Σόζος. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος φέτος γιατί για δεύτερη χρονιά έκανα το Τζάκι τη Φασολιά, ένα παιδικό παραμύθι που είχα κάνει τη διασκευή και σκηνοθεσία και ήταν αγαπημένο των παιδιών μου και έτσι ευτύχησα να το ανεβάσω. Ετοιμάζω επίσης τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά, ένα άλλο παιδικό, πολύ ωραίο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για το χειμώνα έχω κάποιες σκέψεις και κάποιες οργάνωνο και κάτι μονόπρακτα για ένα δευτερότριτο και είμαι σε μια πάρα πολύ καλή και επικοδομητική φάση. Ρέα του Τζι. Εγώ καλώς ερχόν των πραγμάτων. Τέλη Μαΐου θα παρουσιάζω την καινούργια εκπομπή γάμου και βάφτισης στο Channel 9, εν ονόματι Dream Day, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρα. Έχουμε ξεκινήσει μόλις προσφάτως θρίλερ, θεατρικό θρίλερ, η Γυναίκα με τα Μαύρα, στο θέατρο Αλκμίνη στον Γκάζι. Μόλις ξεκινήσαμε, μια νέα ομάδα, νέα παιδιά, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμίνη. Καλή επιτυχία. Εύχομαι να πάει όλο το καλοκαίρι, να μην σας αφήνουν να κατέβετε. Ευχαριστούμε. Φέρι Ζαφυράκου. Εγώ δεν ξέρω. Μάλλον θα παρακολουθήσω τους υπόλοιπους τι κάνουν στις ζωές τους, γιατί μεγαλώνω τον γιο μας.
Συζητάω για ένα σύριαλ, μακάρι να γίνει, εσύ το ξέρεις, καλύτερα λόγω της κρίσης. Ευχόμαστε για όλους τα καλύτερα. Μάλιστα. Αυτά. Αντρέα. Τώρα που μπορώ και διοχετεύω αυτά που έχω στο μυαλό μου ως μελωδίες και στίχους σε ένα πολύ μεγάλο μου αποθυμένο που πραγματικά είχα από πάντα, που λέγεται Θέμης Αδαμαντίδης, στον οποίο βρίσκει ανταπόκριση αυτό που κάνει η μουσική μου και ο στίχος μου. Παράλληλα, μου έχει γίνει μια πρόταση η οποία είμαι εξαιρετικά τυχερός για την πρόταση αυτή. Σε επίπεδο Hollywood, κάνω τη μουσική επένδυση με ορχιστρικά και τραγούδια για έναν πολύ πολύ μεγάλο Έλληνα παραγωγό, ο οποίος προωθεί και τον ελληνικό πολιτισμό αυτή τη στιγμή στο αμερικάνικο κινηματογράφο, αλλά και στον παγκόσμιο. Έχει ήδη κάνει κάποια πράγματα. Ας γίνουν όλα πρώτα και μετά. Ηλιάνα Χρυσικοπούλου. Έχουν όλη την ευτυχία εδώ πέρα για τις δουλειές. Εγώ έχω τη μεγάλη λύπη που τελειώνει η σεζόν με την Ελένη Μενεγάκη, η δεύτερη σεζόν. Όποιος παρακολουθεί μία η ώρα στη συχνότητα του Α, ξέρει πόσο τρελά, χαρούμενη και φοβερή ομάδα ήμασταν. Αυτό κάνω τηλεοπτικά. Αυτό που δεν πολύ λέω και δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι μου πέφτει και για το Too Bored, που είναι το περιοδικό του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο και σας εύχομαι να διαβάζετε, γιατί αν διαβάζετε σημαίνει ότι ταξιδεύετε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πες ευχαριστίες. Λοιπόν, ευχαριστούμε τις χορευτικές ομάδες Γαλατσίου, Πύλης Δερβενοχωρίων, Νίκιας Ρέντι και Καματερού. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλους όσους συνέβαλαν για αυτή την ωραία βραδιά και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε το Θέμη. Εγώ σας ευχαριστώ όλους. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, έτσι, πάντα ψηλά τη σημαία. Και πάμε με ένα ωραίο τραγούδι να τελειώσουμε, παιδιά. Yeah.
Από 20 Μαΐου, Αυστραλία. Κανονίστε, έρχεται. Καλή. Και Αμερική. Και Αμερική, και Αμερική μετά. Καλή. Ξέχασε πριν.